τον πρόεδρο του Αγροτικού Πτυνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων Απίνθος, τον κύριο Ανδρέα Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, καλησπέρα σας. σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε εσά και στους ε, τηλεθεατές σας. Μια δύσκολη, για ε, μία ακόμη φορά, συγκυρία γενικότερα για τον πρωτογενή τομέα ε, κύριε Δημητρίου, κινητοποιήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είδαμε έτσι και του εκπροσώπους α, πα, α, παραγωγικών φορέων να επιδίθουν και τα ψηφίσματα σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειάρχη και σε δήμαρχο. Το θέμα βέβαια είναι να εισακουστείτε από την πολιτεία, γιατί μιλάμε για χρονίζοντα προβλήματα, τα οποία αν θέλετε τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκαν έτσι περαιτέρω λόγω ε, τη αύξηση και του λειτουργικού σα κόστου και του ενεργειακού κόστου. Ε, και σίγουρα η πολιτεία είναι αυτή που θα πρέπει να ακούσει για να μπορέσει να προχωρήσει και σε παρεμβάσει. Ε, είναι γεγονό ότι η πολιτεία λειτουργεί για μα ε, χωρί εμά. Ε, αν αναλογιστεί κανεί ότι ε, υπάρχουν ε, τόσοι φορεί οι οποίοι συμμετέχουν ε, οι αγρότες, οι συνεταιρισμοί, ε, όπου καθ' όλη την περίοδο της δύσκολη συγκυρία καταθέτουν εμπεριστατωμένα, ολοκληρωμένα και μελετημένα τα θέματα και τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν και ανακύπτουν κάθε φορά προς την ε, επίλυσή τους παρόλα τα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη αν αναλογιστεί κανείς ότι οι ενισχύσεις των αγροτών μειώθηκαν από 30-40% το ενεργειακό ε, κόστος μπορεί να έχει μία μικρή αποκλιμάκωση αλλά δεν πάβει να είναι τρεις φορές πάνω από την πρώτερη κατάσταση του 2021, δηλαδή πριν, πριν τον... την πανδημία, ουσιαστικά. Μπράβο, και Να ξεκινήσουν μπρά... και μετά τα, τα μετέπειτα με την ενεργειακή κρίση. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Απ' την άλλη, ευαγγελίζεται το net metering. Το οποίο net metering είναι ε, μπλοκαρισμένο και κλειδωμένο με τα δεκαράκια τα οποία επί της ουσίας δεν καλύπτουν ε, κανέναν. Αλλά από εκεί και πέρα και το υπόλοιπο ε, δίκτυο γενικότερα είναι ένα δίκτυο το οποίο δεν μπορεί να απορροφήσει καμία τέτοια εξέλιξη, βελτίωση και προοπτική. Το ΦΠΑ είναι ένα υπέρογγο κόστος, το οποίο μπορεί να είναι ουδέτερο, αλλά αυτό δημιουργεί χρηματοοικονομική ρευστότητα για τον παραγωγό, για τον αγρότη. Απ' τη μία το ΦΠΑ πολύ υψηλό να καταβληθεί από τους αγρότες, απ' την άλλη οι επιχειρήσεις έχουν υψηλά πιστωμένο ΦΠΑ και η επιστροφή καθυστερεί πάρα πολύ. Καθώς επίσης εμείς πιο ειδικότερα επιτρέψτε μου να πω, στην πτηνοτροφία αντιμετωπίζουμε και ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, την μη ένταξή μας στον αναπτυξιακό νόμο για την ίδρυση νέων μονάδων. Δεν φτάνει μόνο ο εξυγχρονισμός των πτηνοτροφικών μονάδων, ε, οι ανάγκες μεγαλώνουν, η αγορά ε, έχει ανάγκη από ελληνικό παραγόμενο προϊόν. Αναλογιστεί κανείς ότι η ελληνική πτυνοτροφία ξεπερνάει το 80% της ε, αυτάρκειας. Οπότε όλο αυτό συνεπάγεται και με νέες επιχειρήσεις, με νέες δραστηριότητες, με νέες μονάδες. Ένα αναπτυξιακό εργαλείο που θέλει να λέγεται ο αναπτυξιακό νόμο, η ελληνική πτυνοτροφία δεν μπορεί να ενταχθεί στην ίδρυσή τη. Μάλιστα. Έχουν υπάρξει, αν θέλετε, παραθυράκια ανοιχτά ότι μπορεί τελικά άμεσα ή στο άμεσο μέλλον να ενταχθεί τελικά και η πτυνοτροφία στον αναπτυξιακό. ή σας έχει ξεκοπεί αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, κύριε Δημητρίου. Εντάξει. Εμείς δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε την ένταξή μας, ούτως ή άλλως από την εμπεριστατωμένη διεκδίκηση ο πρώην υπουργό, ο κύριος Βορύδης, το είχε κάνει πράξη και σε προκήρυξη του αναπτυξιακού νόμου του 2020 εντασσόταν. Οι επόμενοι υπουργοί Λιβανός Γιοργαντάς το αφήσαν εκτός. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και με τον νέο υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, θα πιστεί από τις θέσεις και τις προστάσεις μας ότι α, η ελληνική πτυνοτροφία πρέπει να είναι ενταγμένη στον αναπτυξιακό νόμο. Λοιπόν, ε, ε, 65 χρόνια στην κορυφή έχω, τίτλο, έχω βάλει τίτλο από κάτω έτσι, για τη συζήτησή μας και όχι τυχαία, ε, κύριε Δημητρίου, γιατί 65 χρόνια... Ε, ο Αγροτικό Πιονοφικό Συνεταιρισμό Σινήνο Πίνδο έχει αποδείξει ότι πλέον είναι το πιο επιτυχημένο μοντέλο ε, συνεταιριστική ε, οργάνωση. Η πορεία όλων αυτών των δεκαετιών το έχει αποδείξει. Ε, 65 χρόνια ε, στην πρώτη γραμμή, αν θέλετε των πωλήσεων, στην πρώτη γραμμή τη ε, ποιότητα, παρά τι όποιε δυσκολίες. γιατί η δύσκολη συγκυρία που βιώνει τώρα ο πρωτογενής τομέας και εν προκειμένου η πτηνοτροφία δεν είναι η μόνη. Περάσετε πολλέ κρίση στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, ε, καταφέρατε να φέρετε εις πέρας το έργο σας παρά τις όποιες δυσκολίες. Αφορμή λοιπόν έτσι, και τη σημερινή μας συζήτηση είναι και η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήσατε πριν από λίγες ημέρες, το Σάββατο εν προκειμένου, αλλά και η καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της πίτας, της βράβευσης έτσι, των παραγωγών. Οπότε θα πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε ένα μικρό βιντεάκι ε, και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας να μιλήσουμε πλέον για το πώ ξεκινά αυτή η χρονιά για την Πίντο και κυρίω τη φιλοδοξείτε για αυτή τη νέα χρονιά. Βεβαίω, με χαρά. Ορίσατε, καλή χρονιά, με υγεία, με δύναμη, προκοπή, οικογενειακή ευτυχία και η πίνδο στην κορυφή. Ε, νομίζω είδατε με μεγάλη προσοχή ε, η δουλειά η οποία γίνεται. Παράγουμε τοπικά και πουλάμε παγκόσμια. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Συγχαρητήρια σε όλους μας για το εξαίρετο προϊόν το οποίο παράγουμε. Γενικέ, θα κόψουμε την πίτα μας. Πάμε. Μουσική Καλή χρονιά, με υγεία. Συνεχίζουμε με τις βραβεύσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο βραβεύει και φέτος τους παραγωγούς που είχαν στις μονάδες τους άριστες επιδόσεις. Στην κατηγορία «Εκτροφή Παχυνομένων» βραβεύουμε τον παραγωγό Πάπα Βασιλείου Κοσμά. Στην κατηγορία «Εκτροφή Πατρογονικών Ορνήθων» βραβεύουμε τον κύριο Βασιλείο Δημήτριο. Περνάμε στην τρίτη κατηγορία. Η κατηγορία αυτή αφορά τις ειδικέ εκτροφές και βραβεύουμε δύο άτομα φέτος. Οι κύριοι λοιπόν που βραβεύονται είναι Τσιτώνης Βασίλειος και Πιντεβής Ηλίας. Στην ειδική κατηγορία συνεργαζόμενος παραγωγός εκτροφή παχυνομένων βραβεύουμε τον κύριο Παπανδρέο Δημήτριο. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι από τις όμορφες στιγμές αυτές α, ε, κύριε Δημητρίου γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η Πίνδος είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια, είναι η μεγάλη οικογένεια των συνεταιριστών μελών της, έτσι, είναι η μεγάλη οικογένεια των εργαζομένων της. Ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους και ευχαριστήσατε, έτσι, είναι αυτοί που έχουν συμβάλει ώστε να είναι στην κορυφή όλα αυτά τα χρόνια ο αγροτικός πληροτροφικός συνεταιρισμός. Μιλάμε ε, σήμερα πλέον το 2024 για την τρίτη και τέταρτη γενιά ε, μελών της ε, πίνδου. Μια ευχάριστη ε, εξέλιξη της μεγάλης οικογένειάς μας που απαρτίζεται κοντά στους 600 στα 600 μέλη πτυνοτρόφους ε, παραγωγούς και πάνω από 1.200 εργαζόμενους όπου όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια ενώνουμε τις δυνάμεις μας, ο καθένας από το κάθε ε, μετερίζει που χρειάζεται να, και καλείται να προσφέρει και να συνεισφέρει, έτσι, έτσι ώστε να έρχονται αυτά τα θετικά αποτελέσματα τα οποία έρχονται, παρόλη, παρόλη την δύσκολη συγκυρία την οποία διανύουμε, παρόλο το γεγονός ότι οι εξωγενείς παράγοντες είναι αυτοί οι οποίοι μας επηρεάζουν κάθε φορά και φρενάρουν τα θετικότερα επιτρέψτε μου να πω αποτελέσματα που θα μπορούσαμε να, να έχουμε. Παρ' αυτά όμως δεν το βάζουμε κάτω και από το βήμα το οποίο μου δίνεται θέλω να συγχαρώ και πάλι το σύνολο της οικογένειας της Πίνδου για τα αποτελέσματα τα οποία ε, φέρνουμε μέχρι σήμερα 65 χρόνια συνεχόμενης, αδιάλειπτης, ανωδικής και αναπτυξιακής ε, πορείας. Ε, πώς έκλεισε λοιπόν έτσι σε γενικές γραμμές το 2023 κύριε Δημητρίου για να πάμε μετά στο 2024 και τι σχεδιάζεται για αυτή τη χρόνια. Το 2023 ε, ήταν μια ε, θετική χρονιά, η οποία μας έδωσε και την δυνατότητα να επιστρέψουμε στα μέλη μας και μέρισμα επιτρέψτε μου να πω, διότι ε, πέρα από τις επενδύσεις, πέρα από τις ε, ανάγκες ε, ε, λειτουργίες, πέρα από την κάλυψη του κόστους ε, παραγωγής, Μα έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε και μέρη μα στα μέλη μα και στου παραγωγού, το οποίο θεωρώ ήταν ό,τι πιο θετικό μπορούσε να προκύψει για το σύνολο των, των, μελών μας, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί από την πλευρά τους μια σειρά δυσκολιών να τις αντιμετωπίσουν καλύτερα. Ε, θεωρώ ότι η προσπάθεια η οποία έγινε το 2023 επετεύχθη σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν αναλογιστεί κανείς, ε, και την ε, αύξηση των ποσοτήτων των οποίων ε, είχαμε τη χρονιά που περάσαμε και την αύξηση του τζίρου αλλά και την αύξηση της ε, κερδοφορίας μας. Μάλιστα. Ε, ε, επειδή μιλάμε για μία περίοδο, αν θέλετε... Ε, υψηλών τιμών στα ράφια. Κύριε Δημητρίου, πόσο εύκολο είναι ε, για τον κλάδο το δικό σας να σε ένα σημαντικό βαθμό της όποιες ανατιμήσεις ώστε να μην μετακυλιστούν, ε, με βάση και το δικό σας λειτουργικό κόστος, να μην μετακυλιστούν τελικά στον καταναλωτή που έχει επομιστεί όλο αυτό το βάρος σε πάρα πολλά πράγματα της καθημερινότητας. Ε, στην ε, δική μας την κατηγορία, στη δική μας λειτουργία, δεν μιλάμε για καμία υψηλή τιμή στα ράφια, μιλάμε για την τιμή η οποία καλύπτει το κόστος του παραγόμενου προϊόντος, το οποίο προήλθε από την αύξηση του ενεργειακού κόστους από την αύξηση των ε, καυσίμων, από την αύξηση των επιτοκίων ε, και ούτω καθεξής. Οπότε ε, σε κάθε περίπτωση ε, έγιναν οι ανατιμήσεις οι οποίες είχαν γίνει εδώ και κοντά ένα χρόνο ε, περίπου και πολύ περισσότερο, που μας έδωσαν τη δυνατότητα να ισορροπήσουμε, επιτρέψτε μου να πω, ε, αυτό το αυξημένο κόστος παραγωγής, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες οι οποίες ε, δημιουργήθηκαν. Ποτέ δεν ήταν ο στόχος και η στόχευσή μας για υψηλό ε, κόστος προϊόντος των... Ε, καταναλωτή προσπαθούμε κάθε φορά να απορροφήσουμε ε, όσο μπορούμε μέσα από την ε, δική μας λειτουργία και από εκεί και πέρα ε, να πορευτούμε χωρίς ε, να ζημιώνονται ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε τα μέλη παραγωγή, ούτε η πίνδους, αλλά πολύ δε περισσότερο ούτε ο καταναλωτής μας, όπου για μας είναι ο, ο καλύτερος και αυστηρότερος κρετής Όπου μα έχει στην καρδιά του και στην προτίμησή του όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Για το 2024, για την χρονιά που έχει ξεκινήσει, ποια είναι η στόχευση από τον Αγροτικό Πτυνοτροφικό Συνεταιρισμό, και αν θα δούμε και νέα προϊόντα στα ράφια, ε, κύριε Δημητρίου, γιατί τα τελευταία χρόνια μα έχετε συνηθίσει σε αρκετέ ε, εκπλήξει, ε, που ουσιαστικά βάζοντά τα στο τραπέζι μα, πραγματικά νομίζω ότι ε, κανένας δεν θα πει δεν είναι ωραίο. Ε, ευχαριστώ για αυτό. Καταρχήν ποτέ δεν θα σταματήσει ε, η πίνδος να παράγει ε, νέα προϊόντα. Να διοχητεύει στην αγορά και στον καταναλωτή, σύμφωνα με τις ανάγκες που δημιουργούνται κάθε φορά, νέους κωδικούς προϊόντων. Mm -hmm. ε, δουλειά μας είναι αυτή που λέμε και στην ε, καθημερινή μας. Ε, κοιτάξτε να δείτε, το 2024 ο στόχος μας είναι ε, να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τις ε, ποσότητες να ολοκληρώσουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα ε, που κινείται στο σύνολό του σε ένα μέγεθος των 40 εκατομμυρίων περίπου ε, ήδη τα χρόνια, τα, τα δύο-τρία χρόνια που διανύουμε Μία-μία ε, οι ε, τίθονται σε λειτουργία. Αν ε, γυρίσουμε λίγο πίσω και θυμηθούμε την βιομηχανία επεξεργασίας Κοτόπουλου, την ΒΕΚ, με πέντε γραμμές παραγωγής, όπου έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Οι τέσσερι γραμμές τρέχουν σε πολύ μεγάλες ε, ποσότητες και καλύπτουν ε, ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσει και ανάγκες της αγοράς. Απομένει ε, η πέμπτη γραμμή με τα έτοιμα γεύματα, η οποία ω ο ε, θα τεθεί και αυτή ε, σε λειτουργία και θα διοχετευτούν τα προϊόντα μας στην ε, αγορά. Η νέα γραμμή ε, σφαγής του πτυνοσφαγίου με τη νέα γραμμή αερόψυξης 12.000 πουλιών την ώρα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και παράγει ε, αυτό το εξαίρετο. Μεταποιεί, επιτρέψτε μου, αυτό το εξαίρετο προϊόν το οποίο παράγουμε και διοχετεύεται στην αγορά. Το νέο εργοστάσιο ζωοτροφών το οποίο βρίσκεται στα μέσα της εξέλιξής του και το χρονοδιάγραμμά μας είναι μέχρι τέλη του 2024 να τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες. Το νέο μας ERP σε μια εποχή όπου η τεχνολογία, η πληροφορική τρέχει με υψηλότατους α, ρυθμούς, επιτρέψτε μου να πω. Είναι βέβαιο ότι α, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να α, ακουμπήσουν, να επενδύσουν πάνω σε αυτό, έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της α, α, νέας τεχνολογίας, της πληροφορικής, η οποία τρέχει. Αυτό κάνουμε και εμείς και έχει ξεκινήσει ήδη το στάδιο... Α, υλοποίησης του νέου μας α, ERP. Ο μηχανοκίνητος στόλος α, μεταφοράς των προϊόντων μας έχει ολοκληρωθεί και άλλες μικρότερες παρεμβάσεις αλλά επί της ουσίας α, η Πίντος δεν σταμά, δε σταμάτησε ποτέ α, να επενδύει πέρα από α, μεγάλες παρεμβάσεις, μεγάλα project υπάρχουν και οι μικρότερες παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται συνεχώς και, και, κατά, και κατά τη διάρκεια ε, του έτους από εκεί και πέρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι το 2024 θα είναι μια α, ήρεμη ε, χρονιά με όλη τη σημασία της λέξης έτσι ώστε να μας δώσει τη δυνατότητα να α, λειτουργήσουμε και να φέρουμε ε, τα αποτελέσματα τα οποία χρειάζεται προς το σύνολο των ε, μελών μας, των παραγωγών μας, των καταναλωτών μας και ούτω καθεξής. Το δίκτυο καταστημάτων έχει μεγαλώσει σίγουρα αρκετά. Θα μεγαλώσει και περαιτέρω και περισσότερο, κύριε Δημητρίου, με βάση τις ανάγκες και την αποδοχή πλέον που υπάρχει από τους καταναλωτές στα δικά σας τα προϊόντα. Σίγουρα είναι οι μεγάλες αλυσίδες όπου βρίσκει κανείς τα προϊόντα σας. Από την άλλη όμως έχετε επιλέξει και τον άλλο δρόμο, δηλαδή τη δημιουργία ενός δικτύου διανομής με τα πρατήριά σας. Το δίκτυο το δικό μας μεγαλώνει συνεχώς και μεγαλώνει σε περιοχές όπου εντοπίζουμε κάθε φορά όπου ενδεχομένω δεν έχουμε την υψηλότατη παρουσία την οποία χρειάζεται να έχουμε. Έτσι δημιουργούνται νέα κέντρα διανομής logistic. Ο στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους και να γίνουν ε, όλα ιδιόκτητα. Αυτή τη στιγμή ε, βρισκόμαστε σε ένα υψηλό ποσοστό, επιτρέψτε μου να πω, κοντά στο 80% όπου είναι ιδιόκτητα τα κέντρα διανομής logistic. Αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και την ε, επόμενη ε, περίοδο και με νέες παρεμβάσεις, αλλά προς την κατεύθυνση αυτή Επιτρέψτε μου να πω, προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε και το ενεργειακό κόστος με την χρήση των net metering, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουμε μια μεγάλη, αν επιτρέπετε να το πω, δραστηριότητα, να καλύψουμε περίπου το 50% της ενέργειας που χρειαζόμαστε σε καθημερινή βάση Ήδη οι δύο δραστηριότητές μας, τα δύο τμήματα, το εκολαπτήριο και το φυραματοπείο έχουν ε, ολοκληρωθεί οι επενδύσεις, έχουν τοποθετηθεί και θα τεθούν σε λειτουργία το επόμενο διάστημα, καθώς επίσης και τα περισσότερα ε, κέντρα διανομής logistic ανά την ε, Ελλάδα. Και σε δεύτερη φάση mm -hmm. ε, προχωράνε οι εγκαταστάσεις και η εκμεταλλεύση των τμήματων του πτυνοσφαγίου, των ψυκτικών ε, θαλάμων και της ΒΕΚ. Έτσι ώστε, ολοκληρώνοντας αυτό, να αγγίξουμε τουλάχιστον το 50% της ενέργειας που χρειάζεται. Μια μεγάλη ανάσα θα είναι, κύριε Δημητρίου, έτσι η ολοκληρωσία αυτής της επένδυσης. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Ε, αν γυρίσω λίγο πίσω και σε αυτά που λέγαμε πριν Ότι εάν υπήρχε η δυνατότητα ε, Τα δίκτυα ε, Του ΔΔΕ να δεχθούν Να σηκώσουν ε, αυτό το βάρος Να σηκώσουν περισσότερο βάρος Θα μπορούσαμε ε, να καλύψουμε Και ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό Έτσι ώστε να εξισορροπήσουμε Μέρος του κόστους παραγωγής Γιατί αυτό αυτόματα Που θα εξισορροπηθεί Θα έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί στο τελικό προϊόν και να μεταφερθεί στον καταναλωτή, έτσι ώστε να συνεισφέρουμε ακόμα περισσότερο στην τιμή του τελικού προϊόντος. Έτσι, και ε, επειδή αναφερθήκατε και στο εργοστάσιο ζωοτροφών, επίση αυτό αναμένεται να δώσει μια μεγάλη ανάσα στου ίδιου του παραγωγού, οι οποίοι αν είχαν και τη δυνατότητα ε, να εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά, να μπορέσουν να έχουν και από εκεί, ε, πόσο πολύ πιο εύκολα θα ήταν τα πράγματα για αυτού του ε, τους ανθρώπου. Μα ε, ακριβώ έτσι είναι και το είπαμε και πριν ότι η δυνατότητα που δίνει το δίκτυο σήμερα ε, με το δεκαράκι ε, που λέμε δεν καλύπτει ότι το 1 τρίτο μιας συμβατικής Μονάς. πτηνοτροφικής μονάδας. Οπότε για ποιο λόγο να, να, να μπει σε αυτόν τον κόπο ε, ο παραγωγός να το τρέξει. Θα πρέπει να αναβαθμιστούν ε, τα δίκτυα έτσι ώστε να δώσουν τη δυνατότητα τα net metric τα οποία θα πρέπει να έχουν εκ των πραγμάτων ε, πρώτη προτεραιότητα για να ισορροπήσουν το κόστος παραγωγής, για να μπορούν ε, οι παραγωγοί, οι αγρότες μας, να είναι ε, βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί, ιδιαίτερα στις δύσκολες περιόδους ε, που διανύουμε. Ως προς αυτό, σας έχουν πει κάτι από πλευρά των αρμοδίων Υπουργείων, κύριε Δημητρίου. Να ξεμπλοκάρει <Federation> η κατάσταση καθόλου ή όχι. Ε, Κρατάτε στι... μικρό καλάθι. Στην ε, κατεύθυνση του ενεργειακού δικτύου ε, δεν φαίνεται κάτι ε, προς το παρόν. Είδω Μάλιστα. Ε, 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 ε. Ε, ε, νομίζω ότι θα έχουμε την α, δυνατότητα τους ή άλλω ε, και τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι, ε, 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 να, 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 τα, να τα βλέπουμε, να τα συζητάμε. Ε, ε, νομίζω ότι το, ακόμη περισσότερο ελπιδοφόρο είναι τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι που παρακολουθήσαμε νωρίτερα και στα πλάνα, κύριε Δημητρίου, για να έρθουν οι επόμενε γενιές των α, πτυνοτρόφων γιατί συζητάμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και με αφορμή τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα την ανάγκη αυτός ο κλάδος να μπορέσει να επιβιώσει η πτυνοτροφία νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αυτό το έχει εξασφαλίσει την βιωσιμότητα κυρίως με την συμμετοχή νέων ανθρώπων που μπαίνουν στη δουλειά Κοιτάξτε να δείτε ε, αυτός ήταν ανέκαθεν ο στόχος της ε, πίνδου αυτός ήταν ανέκαθεν ο στόχος του συνεταιρισμού. Τι δηλαδή ε, οι επιχειρήσεις να είναι οικογενειακής μορφής, να μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και να σας πω ε, με τα πλήρη γνώσεως ότι ε, δεν κλείνουν πτυνοτροφία. Δεν κλείνουν πτυνοτροφία, ε, μπαίνουν νέοι άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι ε, έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και βλέπουν και διαπιστώνουν ότι υπάρχει μέλλον και προοπτική. Και αυτός ήταν και ο στόχος της, της Πίνδου. Ο στόχος ήταν ε, ανέκαθεν να δώσει ε, προοπτική στα μέλη της, να δώσει ε, αναπτυξιακή ε, πορεία, να κάνει βιώσιμους και ανταγωνιστικούς τους παραγωγούς, για να μπορούν να ανταπεξέλχονται κάθε φορά σε οποιασδήποτε ε, δυσκολίες ή συγκυρίες έχουν να αντιμετωπίσουν. Αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε. Αν αναλογιστούμε ότι σε κάθε πρόγραμμα νέων αγροτών στην Πίνδου, από την οικογένεια της Πίνδου, εντάσσονται 20-30 νέοι αγρότες στην κατεύθυνση της πτυνοτροφίας. Στα σχέδια βελτίωσης εντάσσονται πάρα πολύ και να εξυγχρονίσουν και να βελτιώσουν, αλλά και να δημιουργήσουν κάποιες ε, καινούριε ε, μονάδε. Θεω, αυτή η θεωρώ η στόχευση είναι το μέλλον, το όραμα και η προοπτική και των παραγωγών αλλά και τη πίντου. Και έχετε φροντίσει βέβαια να δίνετε και τα εφόδια ε, στους στου νέου ανθρώπου, κύριε Δημητρίου, μέσα από συνεργασίε όπω είναι με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, έτσι. Πάντα ο στόχος μας ήταν ε, οι συνεργασίες που θα δημιουργήσουμε με άλλους επιστημονικούς φορείς είναι συνεργασίες οι οποίες θα αποφέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ουσιαστικό αποτέλεσμα και για την τεχνογνωσία, την επιστήμη, για την πίνδο, για το προϊόν και ούτω εξής, αλλά καθώς επίσης και για το σύνολο των μελών μας και των παραγωγών μας. Επίσης εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι έχουμε δημιουργήσει την ερευνετική μας μονάδα ένα μικρό πτυνοτροφείο δηλαδή το οποίο λειτουργεί καθημερινώς κατά τη διάρκεια του έτους όπου εκεί γίνονται όλες οι έρευνες πάνω στην ευζοία των πτηνών, πάνω στην οποιαδήποτε διαχείριση και προσαρμογή θέλουμε ε, να παρέμβουμε έτσι ώστε να έχουμε βελτίωση και πραγματικά αποτελέσματα την επόμενη ημέρα. Μάλιστα. Κύριε Δημητρίου, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε όποτε προκύπτει ζήτημα και όποτε προκύπτει και ανάγκη. Να είστε καλά, και εγώ σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.